Έχουμε έρθει στην κουζίνα τώρα, θα φτιάξουμε πίτσα. Να σας δείξω, το ζυμάρι είναι έτοιμο. Ου, έχει φουσκώσει πάρα πολύ, δείτε το. Εδώ είναι το ζυμάρι. Ναι, μύτης πάρα πολύ ωραία, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε την πίτσα. Φτιάχνουμε την πίτσα! Τα μαλλιά μου είναι πολύ μπροστά, θα με κράζεται από κάτω, είμαι σίγουρη, γιατί δεν πιάνω τα μαλλιά μου. Έλα, μωρέ τώρα. Λεπτομέρειες, εμείς και εμείς. Λίγο λατάκι εδώ, βάλω την ντοματούλα. Τι άλλο? Πιπεράκι, έχουμε βάλει και λαδάκι και μου θα βάλουμε το κρεμμυδάκι. Είστε καλά Δευτέρα, θα μετάξουμε εδώ. Γεια σας. Το vlog μάλλον θα είναι hacked από την Μαριάνθη. Φυσικά, όταν το ανοίξουν λέμε πάμε και φυσιά. Όσοι θέλετε να με δείτε πάρα πολύ, να ξέρετε ότι αν όχι την πρώτη μέρα που θα ανοίξουν, αλλά τις επόμενες θα είμαι εκεί. Σερι, δεν θα κοιμάμαι σπίτι, θα κοιμάμαι στην φυσιά. Βάζουμε και καλαμποκάκι. Μαριάννη δεν έχει ξαναδοκιμάσει. Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Καλαμποκι με πίτσα δεν έχω δοκιμάσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το καλαμποκι σε πίτσα. Και όταν παραγγέλνω απ' έξω, παραγγέλνω μεξικάνα που έχει καλαμποκι. Και είναι πολύ. Εμένα μου αρέσει. Όχι τόσο, ωραία, τόσο. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε να βάλω στο μεγαλύτερο μέρο γιατί θα φας και εσύ, Βάζω στη μισή πίτσα. Ξέχασα να σου πω στο τόστ. Το έχω κόψει το σαλάμι και δεν βάζω. Δηλαδή, σαλάμι τρώω λίγο έτσι μόνο στην πίτσα καμιά φορά. Αλήθεια. Ναι, ρε. Update, this is the pizza now after 10 minutes. Αυτό το κανάλι γενικά να ξέρετε ότι γίνει international πλέον. Ψέματα, ψέματα. Update V2, pizza is still like this. Τώρα θα χάσουμε κι άλλο λίγο τυρί ακόμα. It hasn't changed at all. Μιλήσω λίγο τώρα την ελληνική διαφορά. So, good morning, my friend. Όχι, good morning, τι ωραία. Good evening. Good evening, my friends. Good evening. Good is. Good day. Right now, we are dreaming. We are dreaming the cheese into the pizza. So, right now, Mandy is putting Greek feta into Greek the pizza. Greek feta. Not white cheese or Greek cheese, Greek feta. Όχι ρε, το λένε white cheese, μπρο. Εγώ σε έχω δει φέτα. Εγώ κάποιος που έχω δει λένε white cheese. Update V3. The pizza now is like, is in this condition. We're putting oil into the pizza. Yeah, εντάξει, αγγλικά δεν μιλάω σοβαρά τώρα, ξέρεις. Ναι, εντάξει, δεν μιλάω σοβαρά αγγλικά. Πλάκα, πλάκα τώρα. Μην γίνουμε και εσύ εδώ. Επίσης θα φτιάξουμε και εγώ καμόλε με δικά μας σπιτικά chips. Και όταν λέω σπιτικά εννοώ σπιτικά, φάση φίλο εμείς. Για chips. Fun fact, I've never eaten guacamole. Οι Αμερικάνοι το λένε guacamole. Το ξέρεις, γιατί θα λέει το e guacamole. Το έχουμε βάλει στο φούρνο. It's beautiful. Pizza. So now we're making the guacamole. Γιατί καθότι είμαι Αμερικάνης και εμείς. Ναι. Λοιπόν, μιας και φτιάχνουμε guacamole. Θα σου πω τα ισπανικά που ξέρω. Το οποίο το έχω μάθει από δύο σειρές. Μαντέψτε ποιες. Σας αφήνουμε κάτω στο σχόλιο να μαντέψετε. Όχι το λακάσα, δηλαδή. Αφού είσαι τη λακάσα. Μία σεζόν. Ναι, αλλά και πάλι δεν έχει σημασία, σου μόνο. Έχεις δει το Orange the New Black. Από το λακάσα το Πορφαδόρ Σενιωρίδα. Μου έχει γίνει. Το εστάσαι όλος καλά, το εστάσαι όλος την πέμπτη σεζόν. Λοιπόν, να πω, τις άλλες δύο σειρές που έχω δει, μου έχουν μείνει. Εσκούτσαμε, που είναι άκουσέ με. Ποκίτο. Κάτσε ρε, εσκούτσαμε. Σκούτσα μέρε. Τρανκυλό, δεν ξέρω το ξέρω αυτό. Μουτσος γκράσιας ή μουτσος γκράσιας ή μουτσο. Αυτό υπέζεται στη γραμματική. Por favor, señorita. Gracias.
στο Μεξικό είναι gracias. Να σας πω κάτι που δεν ξέρω αν το ξέρετε για μένα, αλλά εγώ όταν ήμουν μικρή έκανα ιδιαίτερα ισπανικά. Ναι. Ναι, το ξέρει μάλλον. Αλλά το σταμάτησα γιατί αυτή η φίλη μας έφυγε, πήγε στην Αφρική. Για να βοηθάει τα παιδάκια και έτσι. Λοιπόν, εδώ στο σπίτι, εμείς δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε και άλλο κόσμο. Ο οποίος κόσμος δεν ξέρει ότι κάνουμε vlog και ακούγονται από πίσω. Θα ακούτε από πίσω λίγο για κινηματογράφο, θα ακούτε από πίσω λίγο κάποιοι που έχουν παχύνει. Ίσως, or not sorry, αν το βλέπετε αυτό το βίντεο μετά. Λοιπόν, update V4, εδώ φτιάχνουμε τη guacamole. Το guacamole. Sorry, το guacamole. Update. Είναι σε αυτή τη φάση το guacamole, έχουμε βάλει μέσα ντομάτα, αλάτι, πιπέρι, λεμόνι και μαριάνθι, λάδι και μαριάνθι ανακατεύει και τώρα θα βάλουμε πιπεριά τσίλι για να γίνει καυτερό. Ωστόσο περιμένουμε και την πίτσα να ψηθεί για να φάμε. Είναι πολύ έξαλλη η Παρασκευή μας, το ξέρεις. Update. Έφαγα λίγο guacamole και τα είδα όλα. Γιατί ήταν πολύ καυτερό. Ναι, και τη έδωσα κατευθείαν μια κουταλιά γιαούρτι. Κατευθείαν δηλαδή. Ήμουνα. Φάει αυτό το. Αν μπορούσατε να το δείτε, αυτό θα είχε πάρα πολύ καλή. Άρχισα να το γκρίζω. Δεν το έχουν τα καυτερά. Γενικά κάποιοι μου αρέσουν το guacamole. Μου ήρθε απότομο. Νομίζω ότι δεν θα ήταν. Δεν είμαστε έτοιμοι να κόψουμε τη. Αυτό θα είναι τα chips. Chips. Αυτό πρέπει να καίει πάρα πολύ. Ναι. Μόλις έγινε και η πίτσα. Μόλις έγινε και η πίτσα, τέλεια θα περάσουμε σήμερα. Να πω επίσης ότι καίγομαι, θα το πω. Φαίνεται πολύ ωραία ζυμή. Εδώ είμαστε στην προετοιμασία των... πώς λέγονται, chips, θα τα πούμε. Είμαστε στην προετοιμασία των chips. Θα κουτάμε μέσα στο guacamole. Στο guacamole. Στο guacamole. Εντάξει, παιδιά, γιατί την έχω διορθώσει 8.000 φορές. Θα δοκιμάσω. Με το guacamole που πριν πήγα να πάθω. Να μην φύγω από εδώ. Καλό είναι. Μπορεί να πέτυχα παιδιά πριν. Update V5, η πίτσα έχει ψηθεί. V5, έχουμε χάσει το μέτρο, δεν θέλω να πει. Έχουμε κάνει 8.000 update. Σε άλλα νέα τρώμε, ήρθαμε στο δωμάτιο και θέλαμε να σας κλείσουμε αυτό το vlog και αυτό το βίντεο βασικά. Οπότε, αν σας άρεσε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου, το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα νέα βίντεο που ανεβάζω. Follow τη Μαριάνθη, θα το βάλω το Instagram της κάπου εκεί, κάπου εδώ, το δικό μου. Ναι, ξανά. Και εμείς τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!